μήνυμα της Άγκυρας εστάλει και στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, μετέφερε στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από τις εκλογές στην Τουρκία, δηλαδή μέχρι τις 24 Ιουνίου. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, όπως πηγές των Ηνωμένων Εθνών ανέφεραν στο Alpha News Live, δεν αποκλείεται να υπάρξει πρωτοβουλία για συναντήσεις πήγαινε-έλα από κάποιο συνεργάτη του Αντώνιο Γκουτέρες. Μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το περιθώριο με ένα πρώτο κύκλο ενός δικού του απεσταλμένου, όχι αναθέτοντας σε κάποιον εκτός οργανισμού, από τους συνεργάτες του εντός. Αυτό το διάστημα δεν θα πρέπει να αφαιθεί, να παρέλθει αναξιοποιητό. Θα πρέπει να υπάρξει απαραίτητη προετοιμασία. Ο Γάλλος πρέσβης στη Λευκοσία δεν εκρύψε πάντως σήμερα την ανησυχία του για τα σενάρια λύσης δύο κρατών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Κάποια σχόλια, κάποιες ιδέες που μας ανησυχούν, δεν σας το κρύβω. Εδώ μιλώ για την διχοτόμηση. Ο Αβέροφ νεοφύτου, ερμηνεύοντας τη στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς το τελευταίο διάστημα, ανέφερε ότι ακόμα και πολιτικές δυνάμεις που είναι υπέρ της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σήμερα τελούν υπό τη μεγάλη πίεση της Άγκυρας. Και έφερε ως παράδειγμα τον Μουσταφά Ακιντζή, ο οποίος, όπως είπε, προσήλθε στο πρόσφατο δείπνο παρά την πίεση και χωρίς τη σύμφωνο γνώμη της Άγκυρας.